Γάμα 12. Και πάντες δε οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουσι διωχθεί. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες θέλουσι προκόψει στο χείρον πλανώντες και πλανόμενοι. Αλλά εσύ μένε σε εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις εξεύρων παρατείνος έμαθες. Και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφήσω στη σωτηρία δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πανέργων αγαθών. Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως τις μέλη να κρίνει ζώντας και νεκρούς, εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού. Κήρυξον των λόγων, επίμενε, εγκαίρος, ακέρος, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, με τα πάσης προθυμίας και διδαχής, διότι θέλει ελθεί καιρός ότε δε θέλουσιν υποφέρει την υγιένουσαν διδασκαλίαν, αλλά θέλουσι επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους, κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας γεργαλιζόμενη την ακοήν, και απομένει της αληθείας θέλουσι αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσι εκτραπεί. Σύ δε αγρύπνεις πάντα, κακοπάθησον, εργάστη τη έργον Ευαγγελιστού, τη διακονία σου κάμε πλήρη. Συνεχίζοντας, αδελφοί αγαπητοί, τις συμβουλές του Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο, αφού παρουσιάζει, όπως είπαμε την περασμένη φορά, την εικόνα της ανθρωπότητος τις έσχατες ημέρες, μέσα σε κακία, σε καιρούς κακούς εν γέννη, σε δυστυχία, και όλα αυτά προέρχονται από την απιστία των ανθρώπων, από την πλάνη των ανθρώπων, παρουσιάζει την Εκκλησία με τα ωραία χαρακτηριστικά, την Εκκλησία του Χριστού, που είναι η Εκκλησία που έχει το Λόγο του Θεού, μένει στη διδαχή των Αποστόλων, έχει την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, μένει στην αλήθεια και δεν διατηρεί κανένα σύμβολο, στην απόλυτη αλήθεια, στην κοινωνία με τα λίλων, το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η αγάπη που διακρίνει και διακρίνεται από την αγάπη η Εκκλησία, και το τελευταίο είναι οι προσευχές, είναι τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Όμως ένα άλλο χαρακτηριστικό σημαντικότατο που έχει η Εκκλησία του Χριστού είναι η διωγμή. Πάντες οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς θέλουσι διωχθεί. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθείς το Χριστό χωρίς να έχεις προβλήματα και ονειδισμό. Όχι προβλήματα οικογενειακά ή προσωπικά ή επαγγελματικά, προβλήματα που εξαρτώνται και δημιουργούνται από την πίστη σου στο Χριστό. Η πρώτη μάλιστα επιμένει ο Λόγος του Θεού εχθρή του ανθρώπου ως προς τον Χριστό είναι η οικιακή του, η οικογένειά τους. Βέβαια, η προφητεία και η υπόσχεση που κάνει ο Θεός στους ανθρώπους είναι ότι όσοι πασώστης, όλοι, οποιοδήποτε αφήσει πατέρα, μητέρα, αδελφούς, αδελφοί, αδελφές και αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θα λάβει στη ζωή αυτή, δεν θα υπάρχει έλλειψη στο χριστιανό μέσα στην Εκκλησία. Εν Χριστώ Ιησού τα πάντα είναι τέλεια. Δεν υπάρχει έλλειψη μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αλλά και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι εξασφαλίζεις μία κληρονομιά αιώνιο άφθαρτο τη Βασιλεία των Ουρανών. Αντιθέτως, υπάρχει πιθανότητα μέσα από την Εκκλησία να ξεσηκωθούν και αιρέσεις. Αιρέσεις απολίας. Άνθρωποι αδόκιμοι το νου, αφού πάρουν και γνωρίσουν, αφού λάβουν τη γνώση της αλήθειας, και θα δούμε για ποιους λόγους μπορεί να διαστραφεί η καρδιά τους και να γίνουν όχι αποστάτες αλλά εχθροί της Εκκλησίας. Και τα κύρια προβλήματα, αδελφοί αγαπητοί, που αντιμετωπίζει ο χριστιανός στις επιθέσεις του εχθρού, προέρχονται από το διάβολο, από τον κόσμο και από την καρδιά του ανθρώπου. Από το διάβολο, από τον κόσμο και από την καρδιά του ανθρώπου.
και τα προβλήματα που δημιουργούνται στους χριστιανούς είναι είτε σαρκικά προβλήματα, οι επιθυμίες της σαρκός, είτε προβλήματα υπερηφάνειας, η αλαζονία του βίου, είτε προβλήματα της καρδιάς, οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων που είναι το συμφέρον. Αυτές είναι οι επιθέσεις που έρχονται από τον εχθρό του παιδιού του Θεού, από τον διάβολο, με οποιασδήποτε μεταμφιέσεις. Ο εχθρός μας δεν είναι ο συνάνθρωπός μας, όσο και ενάντιος να είναι. Ο συνάνθρωπός μας είναι θύμα. Είναι θύμα του διαβόλου που τον ενοχλεί για να μας επιτεθεί. Ο κύριος εχθρός του χριστιανού αποκαλύπτεται είτε μέσα από την απευθείας επίθεση του διαβόλου με πειρασμούς, με δελεασμούς και με απειλές, με την απευθείας επίθεση του κόσμου που προσπαθεί να σε βγάλει από τη βασιλεία των ουρανών και να σε φέρει στη βασιλεία που άρχων και βασιλεύς είναι ο διάβολος, αλλά και από την καρδιά μας, η οποία είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και απευθύνεται στις τρεις φύσεις του ανθρώπου. Στη σάρκα, στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Γιατί και ο άνθρωπος είναι τριαδικός. Αυτά, αδερφοί αγαπητοί, είναι αποκαλύψεις που μόνο το Ευαγγέλιο μπορεί να μας τις δώσει. Είναι γνώση που δεν μπορεί να την ξέρει ο άνθρωπος. Ποιος είναι ο εχθρός, και δεν πρέπει να αγνοούμε τις μεθοδίες του εχθρού. Πού απευθύνεται, που στοχεύουν τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα, στην υπερηφάνεια μας, στην επιθυμία των άλλων πραγμάτων και στις σαρκικές επιθυμίες. Και τότε μπορεί να συμβεί, άνθρωποι γόητες θα προκόψουν εις το χείρον πλανώντες και πλανόμενοι. Εξημών εξήλθον, αλλά δεν ήξαν εξημών, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και θα το δείτε, αδερφοί, μέσα στη χριστιανική σας ζωή, ανθρώπους επικίνδυνους σφόδρα, οι οποίοι κάποτε ήταν ευλογημένοι αδελφοί, αλλά η καρδιά τους διεστράφει σε ψεύτικες διδασκαλίες, διεστράφει στην αμαρτία. Δηλαδή τι χτυπάει ο διάβολος τον αποστάτη με την ψευδοδιδασκαλία, με την έλλειψη της αγάπης, το δεύτερο χαρακτηριστικό, και με την αμαρτία, το τρίτο. Γι' αυτό όταν ένας άνθρωπος φύγει από την Εκκλησία, ή θα φύγει γιατί η Εκκλησία δεν έχει την αλήθεια και αυτός βρήκε και ανακάλυψε κάποια αποκάλυψη δήθεν και φεύγει, ή θα φύγει, και αυτό θα το ακούσετε πάρα πολλές φορές για από ανθρώπους που εγκαταλείπουνε, λέγοντας, ή θα φύγει λέγοντας, δεν έχετε αγάπη στην Εκκλησία. Και το τρίτο είναι γιατί πλανήθηκε από την αμαρτία. Είναι η κίνδυνη. Όμως η προτροπή πια του Παύλου, προς του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, αλλά και του Λόγου του Θεού σε εμάς, είναι εσύ όμως πρόσεχε να μένεις σε εκείνα τα οποία έμαθες και σου εμπιστεύτηκαν εξεύρων παρατείνος έμαθες. Αυτή είναι όλη η αλήθεια τώρα. Η άμυνά μας ποια είναι, γιατί οι επιθέσεις, τα όπλα και οι καταστάσεις μέσα στις οποίες ζούμε είναι συντριπτικές. Θα τολμούσα να πω ότι είναι αδύνατο ο άνθρωπος να σωθεί και να παραμένει στη σωτηρία και στην Εκκλησία του Χριστού από τις επιθέσεις που δέχεται. Η άμυνα, η αντίστασή μας, γιατί τι λέει η Γραφή, αντιστάθητε εις τον διάβολο, υποτάχθητε εις τον Θεό και θα φύγει ο διάβολος. Η αντίστασή μας, η άμυνά μας είναι να μένουμε με τη βεβαιότητα ότι αυτός ο οποίος μας δίδαξε αυτά στα οποία μας προτρέπει να μένουμε είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν πήραμε διδασκαλία ανθρώπινη. Δεν στηριζόμαστε στη γνώμη και στη φιλοσοφική γνώση ανθρώπων και δεν θέλουμε τέτοια γνώση και δεν θέλουμε και τέτοια διδασκαλία.
Η πίστη μας στηρίζεται στη διδασκαλία την υγιένουσα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό όποιος ανεβαίνει εδώ πάνω και μιλάει το Λόγο του Θεού, κάτι ανάποδο να πάθει, χτυπάει η καρδιά μας, όλοι το καταλαβαίνουμε. Και λέμε, δεν πειράζει, λάθος έκανε ο αδερφός. Δεν κατάλαβε. Λάθος έκανε. Δεν πρόσεξε. Όλοι γνωρίζουμε. Πολλές φορές λέω κάτι στο σπίτι και τα παιδιά μου λένε, δεν είναι έτσι μπαμπά. Δεν είναι ακριβώς έτσι πως τα λες. Και διορθωνόμαστε. Και επιστρέφουμε. Και λέμε, δίκιο έχεις. Γνωρίζουμε λοιπόν πρώτον από ποιον μάθαμε. Και είναι βέβαιον ότι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχει διδάσκαλος, άνθρωπος, παρά μόνο ο Χριστός. Και δεν υπάρχει διδασκαλία ανθρώπινη, φιλοσοφική, παρά μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και δεν υπάρχει, αδελφοί αγαπητοί, και οδηγός στη ζωή μας παρά μόνο ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Η άμυνά μας λοιπόν και η προτροπή του Αποστόλου Παύλου και του Λόγου του Θεού για την αντίσταση και για την άμυνα είναι σ' αυτά μένε, τα οποία έμαθες και τα οποία σου εμπιστεύτηκαν, εμπιστεύθεις, επιστώθεις, σου χαρίστηκαν, γνωρίζοντας ότι δεν είναι ανθρώπινο το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο, λέει, το οποίο σας κηρύττω, δεν είναι ανθρώπινο, λέει ο Παύλος, διότι εγώ παρέλαβον παρακυρίου εκείνο το οποίο και παρέδωκα. Γνωρίζον από ποιον έλαβες, από ποιον διδάχθηκες και ποιος τα εμπιστεύτηκε αυτά. Και ότι από βρέφους, εδώ είναι ένα ωραίο χαρακτηριστικό του Τιμόθεου, αδελφοί μου αγαπητοί, και ωραίο χαρακτηριστικό των παιδιών που γεννιόνται μέσα στην Εκκλησία. Πολύ ωραίο χαρακτηριστικό αυτό. Από μικρό παιδί, γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, τα παιδιά μας είναι μακάρια. Και έχουμε και μία ωραία συνήθεια που είναι γραμμένη στο Ευαγγέλιο, θα το δούμε. Ότι τα παιδιά μας την ώρα του κηρύγματος δεν τα απομονώνουμε σε ένα δωμάτιο να τους κάνει μάθημα μια κοπελίτσα ή ένας νεαρός. Αλλά μεγαλώνουν μέσα στην Εκκλησία. Και ακούνε και μαθαίνουν. Μερικές φορές μας ενοχλούν. Αλλά δεν είναι το θέμα αν ενοχλούμεθα. Το θέμα είναι πόσο μεγάλο καλό γίνεται στην καρδιά και στην ψυχούλα του παιδιού αυτού που γνωρίζει τα ιερά γράμματα, προσέξτε, από βρέφους. Γιατί τα παιδάκια μας τα φέρνουμε μέσα στην Εκκλησία και τα αφήνουμε. Τρέχουνε, θα σταματήσουν να τρέχουνε. Κλαίνε, το μανάδες αγωνίζονται. Αλλά να ξέρετε ένα, αδελφοί αγαπητοί, ότι όλα τα παιδιά μας ακούν το Λόγο του Θεού. Το ξέρουν το Λόγο του Θεού. Εγώ θυμάμαι τα παιδιά όταν γυρίζαν τα δικά μου, όταν γυρίζαμε από την Εκκλησία και ήταν μικρά, ενός 2, 3, 4 ετών, το ξέρανε το κήρυγμα. Το είχαν ακούσει, δεν φαινότανε. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είχαν ακούσει, αλλά όμως διεπίστωνα ότι είχαν ακούσει. Και όχι μόνο είχαν ακούσει, αλλά τους το είχε βάλει και στην καρδιά και το Πνεύμα το Άγιο. Από βρέφους, και μ' αρέσει αυτό. Ακούστε πως το λέει, και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, και όχι από, αδελφοί αγαπητοί, παραμύθια του παππού και της γιαγιάς. Δεν μαθαίνονται τα ιερά γράμματα από ιστοριούλες. Τα ιερά γράμματα μαθαίνονται από το κήρυγμα, αδελφοί. Από τη διδασκαλία μέσα στην Εκκλησία που είναι η παρουσία του Θεού. Από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα και η βεβαιότης είναι αυτή η οποία αποκαλύπτει ο Παύλος στον Τιμόθεο, τα οποία μπορούν να σε σοφήσουν, να σε καταστήσουν σοφό για τη σωτηρία σου, για να αποκτήσεις και να διατηρήσεις τη σωτηρία σου. Χρειάζεσαι τη σοφία που μόνο τα ιερά γράμματα δίνουν στον άνθρωπο. Δεν μπορεί ούτε να σωθεί ο άνθρωπος παρά μόνο με το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, ούτε να διατηρηθεί στην Εκκλησία παρά μόνο με το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, αλλά ούτε και να λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, να μείνει μέχρι τέλους παρά μόνο με το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό με υπομονή
υποφέρουμε τα παιδάκια μας, τα οποία, προσέξτε αδερφοί αγαπητοί, σε λίγο, και το βλέπουμε, στρώνουνε. Και το αποτέλεσμα, μένουνε μέσα στην Εκκλησία. Σπάνια παιδί φεύγει από την Εκκλησία μέσα στις δικές μας, με τη χάρη του Χριστού, δεν καυχόμεθα, στον Χριστό καυχόμεθα, μέσα στις δικές μας συναθρήσεις. Δεν έχουμε απώλειες από τα παιδιά μας. Και αν κάποια στιγμή στη δύσκολη εκείνη ηλικία 14-15 ετών η καρδιά τους λιγάκι τους στρέψει δεξιά ή αριστερά, ο Θεός τους επιστρέφει. Γιατί? Γιατί διδάσκονται το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, όχι από μία κοπελίτσα ή ένα νεαρούλι, αλλά από το κήρυγμα του Ευαγγελίου μέσα στην Εκκλησία, κάθε μέρα που ερχόμαστε στην Εκκλησία. Είναι ένα θαύμα αυτό. Είναι ένα θαύμα και έχει καλό αποτέλεσμα. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, χαίρομαι όταν βλέπω τα νέα ζευγάρια που κάνουν ένα μωράκι και αμέσως την πρώτη, δεύτερη, τρίτη μέρα, την πρώτη εβδομάδα είναι μέσα στην Εκκλησία. Λέω, αυτό το παιδί δεν κινδυνεύει από τίποτα τώρα. Μπαίνει μέσα, ξέρετε τι λένε οι άνθρωποι αδερφοί, τι ανακαλύψαν τελευταία, την υπνοπαιδεία. Εμείς έχουμε ανακαλύψει το κήρυγμα του Ευαγγελίου δια Πνεύματος Αγίου, που πάει κατευθείαν στις ψυχές των ανθρώπων, στην ψυχούλα του παιδιού, και σοφίζεται κατά αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος εις το να σωθεί και να διατηρηθεί η σωτηρία του μέχρι το τέλος. Και τώρα μία μεγάλη αλήθεια που πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν κάνει λάθος. Όλη η Γραφή, και όταν λέει η Γραφή εννοεί η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος. Βεβαίως υπάρχει διαφορά μεταξύ της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης, και θα τη δούμε σήμερα. Αλλά η αρχή, η βάση είναι ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Και πολλές φορές μας λένε η Γραφή είναι η ιστορία των Εβραίων και κακώς την διδάσκεται. Είναι μεγάλο λάθος αδερφοί. Πρώτα, αν θέλετε να μάθετε, ο Αβραάμ ήταν Χαλδαίος, εθνικός ήταν, από την Ουρ των Χαλδαίων ήταν, και αυτόν εξέλεξε ο Θεός και τον έφερε στην γη Ισραήλ, και εν πάση περιπτώσει αυτό το λαό διάλεξε ο Θεός. Δεν διαλέξαμε εμείς τους Ισραηλίτες, ο Θεός τους διάλεξε. Δεν διαλέξαμε εμείς τη θρησκεία των Εβραίων, οι χριστιανοί ή οποιοδήποτε, ο Θεός τους διάλεξε για να φέρει μέσα από αυτή τη φυλή τον Υιό του Δαβίδ, που είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι κατά σάρκα Υιός Δαβίδ, αλλά απεδείχθη δια της Αναστάσεως εν Πνεύματι Αγίου Υιός Θεού, εν δυνάμει. Όλη η Γραφή λοιπόν είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Μόνο που να πάμε πρώτα στην Καινή Διαθήκη να δούμε τη μεγάλη διαφορά. Αν θέλετε να πάμε στη σελίδα 1017, είναι από την πρώτη επιστολή που έγραψε ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους, στο 15ο κεφάλαιο, ΙΕ κεφάλαιο λέγον, σελίς 1017. Όταν αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, την Καινή Διαθήκη, το οποίον εκήρυξα εγώ ο Παύλος προς εσάς, το οποίον Ευαγγέλιον εσείς παρελάβατε, εις το οποίον Ευαγγέλιον στέκεστε, δια του οποίου Ευαγγελίου και σώζεστε. Με ποιο τρόπο σας το κήρυξα? Δια Πνεύματος Αγίου, εάν φυλάτετε αυτό. Εάν φυλάτετε και στέκεστε και μένετε, διατηρείτε τη σωτηρία σας, εκτός και αν επιστέψατε ματέως. Διότι παρέδωκα σε εσάς εν πρώτης εκείνο το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια της αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη και ανέστη την τρίτη μέραν κατά τας γραφάς, και εφάνη έπειτα, και ότι εφάνη στον Κυφάν έπειτα εις τους 12, μετά ταύτα εφάνη εις 500 και επέκειν αδελφούς δια μίας, εκ των οποίων οι πληρότεροι μένουν σιωστόρα, την εσδε
και εκοιμήθησαν. Έπειτα εφάνης των Ιάκωβων, έπειτα εις πάντας τους Αποστόλους, τελευταίον δε πάντων εφάνηκε εις εμέ ως έκτρωμα, διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, ώστις δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο κηρύτεται δια Πνεύματος Αγίου. Εμείς το δεχόμαστε, επειδή έρχεται στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου, και το δεχόμαστε πιστεύοντας αυτό, σωζόμαστε, περπατάμε μετά στο Ευαγγέλιο, μένοντας στο Ευαγγέλιο και διατηρούμε την πίστη μας, μέχρι που έρχεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός στο τέλος για να μας παραλάβει. Και το Ευαγγέλιο τι είναι? Ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε για τις αμαρτίες μας και αναισθήθηκε τη δικαίωσή μας. Με το Ευαγγέλιο λοιπόν του Χριστού σωζόμεθα, γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού προς σωτηρίας πάντα των πιστεύοντα. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η Καινή Διαθήκη, ο Λόγος του Θεού ως σωτηριακός. Όμως όλη η Γραφή και η Παλαιά Διαθήκη, και μάλιστα εδώ αναφέρεται περισσότερο στην Παλαιά Διαθήκη, όπως θα δούμε, είναι και θεόπνευστος και ωφέλιμος. Δεν σώζει, αλλά επειδή είναι θεόπνευστος, είναι ωφέλιμος. Και ποια είναι η ωφέλειά της? Να το δούμε τώρα, αδελφοί αγαπητοί. Ωφέλιμος προς διδασκαλία. Μέσα από την Παλαιά Διαθήκη έρχεται η διδασκαλία, την οποία ο Θεός μας δίνει μέσα από το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Παίρνουμε παραδείγματα. Βλέπουμε πως ο Θεός εργάζεται, πως ο Θεός ενεργεί. Βλέπουμε το Θεό σε όλο του το μεγαλείο. Και τι εννοώ σε όλο το μεγαλείο? Στην Καινή Διαθήκη τον Θεό δεν τον βλέπουμε κριτή, δεν τον βλέπουμε οργιζόμενο, αλλά τον βλέπουμε μόνο να είναι πανάγαθος, πολυέλεος, πολυεύσπλαγνος. Δεν τον βλέπουν να είναι πυρ καταναλύσκων, γιατί υπάρχει το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε και βρήκε ηλασμό η οργή του Θεού, η δικαιοσύνη του Θεού, και έτσι εμείς απολαμβάνουμε τώρα τη χάρη του Χριστού. Στην Παλαιά Διαθήκη όμως βλέπουμε όλη την προσωπικότητα του Θεού, που είναι και πολυέλεος και συγχωρητικός, αλλά είναι δίκαιος, αδελφοί. Και η δικαιοσύνη του είναι απόλυτος. Και μπορούμε τώρα να καταλάβουμε τι σημαίνει το Θεό δεν τον είδε κανείς ποτέ και έζησε. Τον Χριστό τον βλέπουμε. Το Θεό κανείς δεν τον είδε ποτέ και έζησε. Τον Χριστό τον είδε ο Ισαΐας επάνω εκεί στον ουρανό. Τον Θεό κανείς δεν τον είδε ποτέ. Ο Μωυσής λίγο το πίσω μέρος του είδε. Εμείς λοιπόν έχουμε απόλυτη αποκάλυψη της υπόστασης του Θεού, και μάλιστα γνωρίζοντας το απάβγασμα της δόξης του Θεού, τον Ιησού Χριστόν. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν το πρώτο πράγμα με το οποίο ωφελούμεθα είναι η διδασκαλία. Για σκεφτείτε το Ευαγγέλιο χωρίς την Παλαιά Διαθήκη. Θα ήταν λοιπές. Όλο το Ευαγγέλιο αναφέρεται στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, στον Δανιήλ, στους προφήτες. Όλο το Ευαγγέλιο αναφέρεται στους ψαλμούς. Σκεφτείτε να είχαμε μόνο το Ευαγγέλιο και να μην ξέραμε το εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Θα ήταν ελλιπής η γνώση μας. Αλλά μέσα από ένα άλλο τρόπο όρασης βλέπουμε την Παλαιά Διαθήκη τώρα και την καταλαβαίνουμε. Χωρίς το Ευαγγέλιο δεν μπορούμε να καταλάβουμε την Παλαιά Διαθήκη, όπως δεν μπορούσαν να την καταλάβουν οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες, τα έθνη. Μπορούσαν να την καταλάβουν. Όταν ο Ευνούχος επέστρεφε και διάβαζε τα περί του Ιησού Χριστού γραμμένα στον Ισαΐα, πήγε ο Φίλιππος και του λέει: «Γινώσκεις, αναγιγνώσκεις, καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις?» Και ο Ευνούχος λέει: «Αν δεν μου τα εξηγήσει κάποιος, πώς θα τα καταλάβω?» Και ποιος είναι αυτός ο κάποιος που το εξηγήσει? Ο Φίλιππος? Όχι, ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου.
Αυτός που εξήγησε στο Φίλιππο, ο ίδιος θα εξηγήσει και στον Ευνούχο. Και όταν ενόησε ο Ευνούχος αυτά που σαν άνθρωπος δεν μπορούσε να καταλάβει από την Παλαιά Διαθήκη, σώθηκε. Πίστεψε, αναγεννήθηκε, ζήτησε τον Χριστό και σώθηκε. Την Παλαιά Διαθήκη μόνο οι χριστιανοί, όχι τα θρησκεύματα, μόνο ο αναγεννημένος άνθρωπος μπορεί να την καταλάβει και να της δώσει την πραγματική υπόστασή της. Γι' αυτό οι άνθρωποι πολλές φορές λένε δεν χρειάζεται η Παλαιά Διαθήκη, αυτοί δεν ξέρουν και δεν βλέπουν μέσα από την Καινή Διαθήκη τη διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν λέει ο Χριστός ερευνάτε τα σγραφάς, ποιες γραφές εννοεί? Βασικά την Παλαιά Διαθήκη. Και συνεχίζει, γιατί μέσα από αυτές θα γνωρίσετε τον Χριστό. Αλληλούια. Την Παλαιά Διαθήκη λοιπόν, στην Παλαιά Διαθήκη δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία, την πρέπουσα σημασία, που δεν έχει σχέση με τη σωτηρία μας, αλλά έχει σχέση πρώτον με τη διδασκαλία μας. Είναι ωφέλιμος προς διδασκαλία. Και όταν λάβουμε τη διδασκαλία από την Παλαιά Διαθήκη, τότε τι έρχεται μέσα στην καρδιά μας? Ο έλεγχος. Και ο έλεγχος δεν έρχεται επειδή διαβάζουμε το Δαβίδ, αλλά έρχεται δια Πνεύματος Αγίου, επειδή βλέπουμε τον Δαβίδ και αμαρτάνει, μετανοεί και το συγχωρεί ο Θεός. Διδασκόμεθα, ελεγχόμεθα από αυτά που διαβάζουμε. Από ποιον? Από το Πνεύμα το Άγιο. Και βλέπουμε πως είναι ο Θεός οργιζόμενος και πως ο Θεός συγχωρεί και πως συμπεριφέρεται ο Θεός στους ανθρώπους που δεν βρίσκουν χάρη ένε και του Χριστού, δεν δέχονται τον Χριστό. Και αφού μας ελέγξει ο Λόγος του Θεού προς διδασκαλία, προς έλεγχο, μετά τι λέει? Προς επανόρθωση. Αφού μας ελέγξει λοιπόν ο παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, τι μας διδάσκει και μας ελέγξει, έρχεται τώρα πια και μας επανορθώνει. Διορθώνουμε το δρόμο μας. Πω πω. Μπορεί να αμάρτησα, αλλά αφού τον Δαβίδ στην Παλαιά Διαθήκη το συγχώρεσε ο Θεός, και μένα θα με συγχωρέσει. Μπορεί να είμαι βασιλιάς, αλλά αφού το Σαούλ δεν συγχώρεσε ο Θεός, και μένα δεν θα με συγχωρήσει, εφόσον δεν τρέξω να μετανοήσω. Επανορθώνει ο παράκλητος με τη διδασκαλία και τον έλεγχο την καρδιά μας, την ψυχή μας, τη σκέψη μας, την πορεία μας τελικά. Προς επανόρθωση και μετά προς εκπαίδευση. Και αφού επανορθώσει ο παράκλητος και διορθώσουμε και εμείς την οδό μας, τότε έρχεται η εκπαίδευση. Τότε έρχεται η μαθητεία. Και μάλιστα λέει προς εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης. Μία εκπαίδευση η οποία έρχεται με τη δικαιοσύνη του Θεού. Και τώρα ο άνθρωπος του Θεού τι γίνεται? Τέλειος. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε αδελφοί αγαπητοί πως συνδέει και είναι, εγώ το θεωρώ ότι είναι συγκλονιστικό. Πως συνδέει ο Λόγος του Θεού την τελειοποίηση του χριστιανού μέσα από τη διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης. Δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πανέργων αγαθών. Συνδέει δηλαδή την γραφή που είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, και το τονίζω με τη σειρά γιατί έχει σημασία, προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση και προς εκπαίδευση. Συνδέει λοιπόν την διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης με την τελειοποίηση του ανθρώπου του Θεού, για να είναι τότε, αλλιώς δεν μπορεί να είναι, ετοιμασμένος σε πανέργων αγαθών. Άρα με την Κοινή Διαθήκη σωζόμαστε, με τη διδασκαλία όμως της Παλαιάς Διαθήκης οικοδομούμεθα. Όταν το κήρυγμα είτε της Παλαιάς Διαθήκης είτε της Καινής Διαθήκης γίνεται δια Πνεύματος Αγίου, δηλαδή ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που συντρίβει την καρδιά μας. Συστήνει ο Παύλος στον Τιμόθεο και γενικά στις επιστολές του την Καινή Διαθήκη προς σωτηρία, την Παλαιά Διαθήκη προς διδασκαλία, έλεγχο, επανόρθωση και εκπαίδευση. Γι' αυτό κάνουμε πάρα πολύ καλά
και διαβάζουμε μέσα στην Εκκλησία και ακούμε το κήρυγμα μέσα στην Εκκλησία και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη. Στην εκκλησιαστική ιστορία διάβασα τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, όταν μαζευόντουσαν οι άνθρωποι, οι χριστιανοί στην Εκκλησία για να ακούσουν το Λόγο του Θεού, τότε το κήρυγμα λέει γινόταν ως εξής. Πρώτον, ο κήρυκας διάβαζε και λέει η εκκλησιαστική ιστορία και εξηγούσε από την Παλαιά Διαθήκη. Ύστερα, διάβαζε και εξηγούσε από την Καινή Διαθήκη. Ύστερα, όλοι μαζί είχαν κοινωνία με τ' αλλήλους. Ύστερα, έμεναν στην κλάση του άρτου και τέλος οι προσευχές. Αυτή ήταν η λειτουργία, όπως ακριβώς τη λέει η Γραφή. Κάποια στιγμή όμως διεπίστωσαν δεν μπορούσε να προηγείται, εκεί με τους Κορινθίους φαίνεται, δεν μπορούσε να προηγείται η κοινωνία μεταλλήλων, δηλαδή συνέτρωγαν και συνεφραίνοντο και μετά η κλάση του άρτου, γιατί μπερδευτήκανε. Νόμιζαν ότι το να τρώμε και να όλοι μαζί και να πίνουμε, αυτό ήταν η κλάση του άρτου. Και γι' αυτό την άλλαξαν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και από τότε ακολουθεί το η εξής πορεία. Κήρυγμα Παλαιάς, κήρυγμα Καινής, ύστερα κλάση του άρτου, ύστερα κοινωνία μεταλλήλων και ύστερα προσευχές. Είναι σχεδόν αυτό που κάνουμε εμείς. Για να μην πω σχεδόν, ακριβώς. Και όταν το διάβασα χάρηκα. Χάρηκα για αυτή την ωραία φανέρωση που είχαν οι παλιοί αδελφοί μας να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία που ήταν ακριβώς η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ας έχει δόξα ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί. Και όταν το είπα σε έναν αδελφό από μια άλλη εκκλησία, λέει ο Λούις θα το βρει και από εκεί. Γι' αυτό το εφάρμοσα. Λέω είτε το βρει και από εκεί, είτε ο Θεός το φανέρωσε, για μένα είναι αποκάλυψη. Γιατί εγώ το βρήκα έτοιμο. Το βρήκα έτοιμο, όπως ήταν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, να γίνεται και σε εμάς τώρα. Και είναι, αδελφοί αγαπητοί, αποτελεσματικός ο τρόπος αυτός της λειτουργίας. Χωρίς έλλειψη. Δεν μπορείς να προσθέσεις κάτι σε αυτή τη λειτουργία. Όλα τα έχουμε μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει καμία έλλειψη. Έχουμε το Λόγο του Θεού που είναι διδασκαλία από την Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε το Λόγο του Θεού που είναι η δύναμη του Θεού, προσωτηρία από την Καινή Διαθήκη. Έχουμε την κλάση του άρτου, την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού εν αληθεία, που φέρνει οικοδομή προς ευλογία και όχι προς κατάκριση. Έρχεται ο έλεγχος δηλαδή του Θεού που μας διορθώνει. Έχουμε μετά την κοινωνία των μεταλλήλων που δημιουργείται και στερεώνεται και οικοδομείται η αγάπη μας μεταξύ των αδελφών. Και στο τέλος, αδελφοί αγαπητοί, έχουμε και τις προσευχές, που με τις προσευχές οικοδομούμεθα με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Βαφτίζει ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο. Μην σκεφτείτε να είμαστε μια εκκλησία που να μην είχαμε προσευχή. Πού θα βαφτιζόντουσαν οι άνθρωποι με Πνεύμα Άγιο? Και στην προσευχή, και η προσευχή και το κήρυγμα, όλα γίνονται με τάξη τέτοια, μακάρι να γίνονται, επειδή όχουμε προσευχόμεθα, με τέτοια τάξη που να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Και πιστεύω ότι και τα έχουμε και θα συνεχίζουμε να τα έχουμε ακόμη περισσότερο. Αλληλούια. Και να μην ξεχνάμε, αδελφοί αγαπητοί, το τέλος μας. Το τέλος μας. Πού θα μας πάει ο Θεός? Όχι πού θα πάμε εμείς. Πού θα μας πάει ο Θεός? Βεβαίως είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά ποιας Εκκλησίας? Μιας εκκλησίας Αγίας, ένδοξης, τέλειας, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων τιούτων. Αυτή είναι η πορεία και αυτό είναι το τέλος που θα μας πάει ο Χριστός. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, εκεί θα μας πάει ο Χριστός. Δεν πάμε εμείς. Εκεί θα μας πάει ο Χριστός. Στην τελειοποίηση της Εκκλησίας. Στην ένδοξη Εκκλησία. Ένας είναι ο κίνδυνος. Θα είσαι εσύ μέσα σε αυτή την Εκκλησία κι εγώ. Γιατί η Εκκλησία θα γίνει. Και δεν θα γίνει εδώ στην Κηφισιά ή στην Ελλάδα. Σε όλο τον κόσμο θα γίνει. Δεν μπορώ να σας πω πώς θα γίνει.
Δεν μπορώ να σας πω πότε θα γίνει, αλλά μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας. Πρώτον, ότι θα γίνει, και με την ίδια βεβαιότητα ότι ήδη γίνεται. Το έργο του Θεού προχωράει. Και άκουσα έναν αδελφό που είπε ότι τώρα τις έσχατες μέρες ο διάβολος αγωνίζεται για ακριβώς το αντίθετο. Επειδή ξέρει και αυτός τι δημιουργεί ο Χριστός, τι θα κάνει. Θα προσπαθεί να εμποδίσει αυτό το οποίο δημιουργεί ο Χριστός. Ο Χριστός τι δημιουργεί? Μια εκκλησία υγεία. Τι προσπαθεί ο διάβολος? Να χαλάσει τον αγιασμό μας. Να χαλάσει την άγια ζωή σου. Ο Χριστός αγωνίζεται και θα το πετύχει να δημιουργήσει εκκλησία αγία, και ο διάβολος προσπαθεί να κλέψει τον αγιασμό για να μην δημιουργηθεί αυτή η εκκλησία. Ποιος θα νικήσει? Στον κάθε έναν από εμάς δεν ξέρω ποιος θα νικήσει. Εξαρτάται από εμάς. Αν μένουμε ταύτα μένε, τα οποία έμαθες και επιστώθεις, εξέδρων παρατείνος έμαθες. Αν μείνουμε καθένας ξεχωριστά, θα το κερδίσουμε. Ως προς τον κάθε έναν δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει, ο Χριστός ή ο εχθρός. Αλλά ως προς την Εκκλησία ξέρουμε τα πάση βεβαιότητας ότι θα νικήσει ο Χριστός. Αλληλούια. Και εμείς θέλουμε να είμαστε, Χριστέ μου, βόηθα μας. Τι άλλο προσπαθεί ο διάβολος να κάνει? Πρώτον να βγάλει τον αγιασμό, μετά την τελειοποίηση της Εκκλησίας. Και τέλειος, ποιος είναι ο άνδρας ο οποίος δεν πτέει σε λόγο? Γι' αυτό τι δημιουργεί μέσα στην Εκκλησία? Λόγια. Λόγια. Όσο πιο πολλά λες, να μην πω τόσο πιο πολύ σε χρησιμοποιεί ο εχθρός, γιατί δεν είναι αλήθεια, αλλά τόσο πιο πολύ κινδυνεύεις. Όσο πιο πολλά ακούς, να μην πω ότι σε χρησιμοποιεί ή χρησιμοποιείται από τον εχθρό, γιατί δεν είναι αλήθεια, αλλά να πω τόσο πιο πολύ κινδυνεύεις. Γι' αυτό βραδείς εις το να λαλούμε, ταχύς εις το να ακούμε, αδελφοί. Και μάλιστα προσέχετε πώς ακούετε, και ακόμη προσέχετε τι ακούετε. Δεύτερη λοιπόν επίθεση του διαβόλου είναι να χάσουμε την τελειοποίησή μας. Να είμαστε ατελείς, κακομοιριασμένοι, άχρηστοι. Και τελικά, αδελφοί αγαπητοί, η τρίτη επίθεση του διαβόλου είναι η δόξα, να μην έχει δόξα η Εκκλησία. Να της κλέψει τη δόξα. Και η δόξα μας, αδελφοί αγαπητοί, η δόξα μας και η δοξολογία μας, η δόξα της Εκκλησίας είναι ο καρπός της. Ζηλεύει να φέρεις καρπό. Αγωνίζεται να σου κλέψει τον καρπό. Γιατί εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπό πολύ. Και πώς το προσπαθεί αυτό? Σου κλείσει το στόμα. Να μην ομολογείς. Να σε φοβήσει. Να μην μιλάς για το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό η Εκκλησία της Αρπαγής τι χαρακτηριστικά έχει? Μικρά δύναμη, δεν πειράζει, αλλά έχει δύο χαρακτηριστικά. Εφύλαξες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Σε αυτά μένε τα οποία έμαθες και επιστώθεις. Εφύλαξες το λόγο μου και φυλάττοντας το λόγο του Θεού διατηρείς τον αγιασμό σου και την τελειοποίησή σου. Και όταν δεν αρνείσαι το όνομα του Χριστού, τότε απολαμβάνεις και θα απολαμβάνεις καρποφορία πολύ. Θα σε χρησιμοποιεί ο Θεός για τη σωτηρία πολλών ανθρώπων. Αυτή είναι η πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε, αδερφοί. Μη σας φαίνονται παράξενα όταν βλέπεις τις επιθέσεις του εχθρού με κάθε τρόπο, αλλά ευχαριστούμε το Θεό, γιατί αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πιο δυνατός και πιο μεγάλος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου. Και έτσι μπορούμε και εμείς να πούμε, κι αν έπεσα, μη χαίρε η εχθρά μου, πάλι θα σηκωθώ. 7 φορές πέφτει ο δίκαιος, 7 φορές σηκώνεται. Πώς σηκώνεται? Ο Χριστός τον σηκώνει. Και έρχεται ο Κύριος μας να μας παρηγορήσει ακόμη πιο πολύ. Ποσάκης, Κύριε, αν αμαρτήσει ο αδελφός μου, εγώ θα το συγχωρήσω, έως 7? Και ο Κύριος του λέει, όχι έως 7,
ως 70 φορές το 7. 70 φορές επί 7, 490 φορές. Και αν, αδερφοί αγαπητοί, απαιτεί συμβουλεύοντάς μας ο Ιησούς Χριστός να συγχωρούμε 490 φορές, σκεφτείτε, αδερφοί, πόσες φορές μας συγχωρεί ο Χριστός. Για να μην λυπάσαι όταν πέφτεις και ξαναπέφτεις και ξαναπέφτεις, πρόσεξε όμως, γιατί θα έρθει μια μέρα που θα ακουστεί η σάλπικα, και αν εκείνη την ημέρα είσαι πεσμένος, έχασες τη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, εντάξει, έπεσα, έπεσες. Μη στενοχωριέσαι, μην απογοητεύεσαι, μην απελπίζεσαι, αλλά αγωνίσου τον καλόν αγώνα. Κρατήσου στην πίστη. Προχώρησε το δρόμο σου για να φτάσουμε μέχρι το τέλος νικητές. Αμήν, αδερφοί. Αλληλούια. Διαμαρτύρομαι λοιπόν τώρα, φωνάζει ο Παύλος, μέσα σε αυτή τη γενναία, την πονηρά και τη διαστραμμένη έξω από την Εκκλησία, μέσα στην ευλογημένη και Αγία Εκκλησία όπου αγωνίζεται ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο για την τελειοποίησή της, μέσα στους αδελφούς που είναι με μικράν δύναμη, γιατί πού να τη βρούμε μέσα σε τέτοιο περιβάλλον τη μεγάλη δύναμη, όταν δεχόμαστε, γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων επιθέσεων από συναδέλφους, από συγγενείς, από φίλους, από παιδιά, από γονείς, από αδελφούς, από... όταν γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων επιθέσεων, πού να βρούμε τη δύναμη για να σταθούμε. Διαμαρτύρομαι λοιπόν, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, ενώπιον του Θεού και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος μέλει να κρίνει ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού. Διαμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού και του Ιησού Χριστού. Για ποιο πράγμα διαμαρτύρεσαι, Απόστολε Παύλε? Πρόσεξε, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όπως λέει, είπε και στους Αποστόλους, φυλάξατε πρώτα τους εαυτούς σας και το πίμνιο το οποίο ο Θεός σας εμπιστεύτηκε. Διαμαρτύρομαι λοιπόν κήρυξον των λόγων. Δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο σε αυτό το περιβάλλον. Για τον εαυτό σου μένε στο λόγο, και για να βοηθήσεις τους άλλους κήρυξον τον λόγο. Μα δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω, ένα ευχέλαιο, λίγο αγιασμό, λίγο... Τι να τα κάνεις αυτά, αυτά είναι άχρηστα. Να κάνουμε και μερικές προσκυνήσεις και... άχρηστα είναι αυτά. Ο λόγος του Θεού, η Παλαιά Διαθήκη προς διδασκαλία και η Καινή Διαθήκη προς σωτηρία, είναι αυτός που εσένα θα σε στερεώνει και θα σε οικοδομεί. Και με το λόγο του Θεού, που είναι η μάχαιρα του Πνεύματος, θα πολεμάς αποτελεσματικά και νικηφόρα. Κήρυξον λοιπόν τον λόγο και επίμενε στο λόγο, και εγκαίρος και ακέρος. Τι σημαίνει αυτό εγκαίρος ακέρος? Κήρυξον και επίμενε. Εγκαίρος και ακέρος. Εγκαίρος είναι πριν ο άνθρωπος αμαρτήσει και πέσει. Ακέρος και όταν αμαρτήσει και πέσει. Πριν για να γλιτώσει τα δεινά και μετά για να μετανοήσει. Δεν υπάρχει χρόνος, αδελφοί, ακατάλληλος για το κήρυγμα. Μας το έλεγα τώρα έτσι πως τα έκανες, φάτα, λένε οι άνθρωποι. Δεν το λέει ο Χριστός αυτό. Ο Χριστός μιλάει έγκαιρα. Πρόσεξε να μην πέσεις. Πρόσεξε τον αγιασμό σου. Πρόσεξε την καθαρότητά σου. Πρόσεξε την πορεία σου. Μου το λέει, μας το λέει. Όμως έπεσα. Τώρα μετανόησε, λέει τώρα ο λόγος του Θεού. Κι εγώ είμαι μαζί σου. Πάλι θα σε σώσω. Πάλι θα σε ανορθώσω. Δεν υπάρχει δηλαδή για το λόγο του Θεού τώρα είναι πολύ αργά. Πολύ αργά θα είναι μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Πολύ αργά θα είναι για αυτούς που δεν ακούνε το λόγο του Θεού, που πέθαναν. Για τον άνθρωπο του Θεού ποτέ δεν είναι πολύ αργά. Γι' αυτό διαμαρτύρομαι, λέει, κήρυξον, κήρυξον, λέγε, μίλα για το λόγο του Θεού. Εγκαίρος, ακέρος, έλεγξον. Ποιους να ελέγξεις? Αυτούς που δεν έχουν ακούσει, αυτούς που έχουν πέσει. Επίπληξον, μάλωσέ τους κιόλας. Πρότρεψον,
παρακάλεσέ τους κιόλας και έλεγξέ τους και μαλώσέ τους και παρακάλεσέ τους. Σας παρακαλώ, σας παρακαλεί ο ίδιος ο Θεός. Αλλά πρόσεξε, μεταπάσεις μακροθυμίας και διδαχής. Ό,τι και να κάνεις, μην περιμένεις τα αποτελέσματα να είναι άμεσα. Γιατί αν περιμένεις τα αποτελέσματα να είναι άμεσα, θα απογοητευτείς. Τα αποτελέσματα μπορεί κάποιες φορές λιγοστές να είναι άμεσα. Τις περισσότερες φορές εκ των υστέρων έρχονται. Γιατί εσύ τα λες, αλλά ο Θεός ενεργεί. Ακούμε το Λόγο του Θεού εδώ, δεν τελειώνει όμως. Όταν φεύγουμε μας παρακολουθεί ο Παράκλητος και μας θυμίζει πάντα όσα εγώ σας ελάλησα. Θα έρθει αυτός για να σας θυμίζει πάντα όσα εγώ σας ελάλησα. Πότε, μόλις βγείτε έξω. Θα έρθει η φωνή του Θεού, θα έρθει ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο θα μας ελέγχει, θα μας επανορθώνει, θα μας μαλώνει. Αλλά θα στηρίζεται η ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου πάνω στο Λόγο του Θεού που έφυγε από το στόμα του Θεού και έφτασε στην καρδιά μας. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι περιττό να ερχόμαστε κάθε μέρα στην Εκκλησία, αλλά είναι αναγκαίο. Δεν είναι περιττό να διαβάζουμε κάθε μέρα το Λόγο του Θεού, είναι αναγκαίο. Δεν είναι περιττό να προσευχόμεθα κάθε μέρα, είναι αναγκαίο. Και όσο, αδερφοί αγαπητοί, περνάνε οι μέρες, τόσο ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος, ο ασεβής πιο ασεβής, οι καιροί πιο κακοί, αλλά ο δίκαιος πιο δίκαιος, ο ευσεβής πιο ευσεβής και ο ευλογημένος πιο ευλογημένος, και οι καιροί της ευλογίας μέσα στην Εκκλησία πιο πολύ. Σας το έχω ξαναπεί και θα σας το πω μια φορά ακόμη. Όταν μπήκα εγώ στην Εκκλησία πριν 20 χρόνια, ούτε το 1/3 της Εκκλησίας της Αθήνας που με πρόσθεσε ο Χριστός ήταν βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Όταν γινόντουσαν προσευχές να λάβουμε Πνεύμα Άγιο, όλη η Εκκλησία έμενε και πήγαινε μπροστά. Λίγοι, ελάχιστοι ήτανε. Σήμερα σε όποια Εκκλησία και να πάτε, εκείνοι που δεν είναι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Πόσοι από εσάς εδώ δεν έχουν Πνεύμα Άγιο? Ξέρετε γιατί το λέμε? Για τη δόξα του Θεού. Για να σηκώσουν τα χέρια τους να λάβουν σήμερα. Κοιτάξτε πόσα λίγα χέρια. 5-6 χέρια είναι. Και είναι απίστευτο. Αλλά είναι αληθινό. Και το συνεχίζει και το ολοκληρώνει. Γιατί διαμαρτύρεσαι, Απόστολε Παύλε, και προτρέπεις να κηρύξουμε το λόγο και να επιμένουμε? Διότι θέλει ελθεί καιρός, ότε δε θέλουσιν υποφέρει την υγιένουσαν διδασκαλία, αλλά θέλουσι επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενε την ακοήν, και από μέν της αληστείας θέλουσι αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσι εκτραπεί. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν θα υπάρχει όλο και πιο ενδυνάμει Πνεύματος Αγίου το κήρυγμα του Ευαγγελίου με όλα τα καλά και ευλογημένα αποτελέσματα του κηρύγματος. Αλλά έξω θα υπάρχουν μύθοι σοφιστικοί, γραώδεις μύθοι, θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία, την αλήθεια. Δεν μπορώ να το... Είναι αντικοινωνικό το Ευαγγέλιο. Δεν μας θέλει τώρα να φοράμε και μαντήλι. Και γιατί απαγορεύονται τα παντελόνια? Και γιατί η φούστα είναι και λίγο πιο κοντή, κακό είναι? Και γιατί αν βάψω και λίγο τα μαλλιά μου, κακό είναι? Δεν θα υποφέρουν το λόγο της αληθείας. Λίγο να βάψω εδώ που είμαι μια χλωμή, λίγο χρωματάκι, κακό είναι? Δεν θα υποφέρουν το λόγο της αληθείας. Λέει, εσάς σας γνωρίζουμε, φοράτε, λέει, φούστες μέχρι τους αστραγάλους. Λέω, και εσείς μας γνωρίζετε και εμείς μας γνωρίζουμε. Όταν βλέπεις κοπέλες σεμνές με μακριά μαλλιά, έτσι ντυμένες, λες, αδελφοί είναι αυτοί. Αδελφοί είναι αυτοί, αδελφές είναι αυτές.
Δεν μπορείς να μπερδέψεις το παιδί του Θεού από το παιδί του κόσμου. Δεν μπερδεύεται ο κόσμος να χαλάσει. Βλέπω καμιά φορά φοράει μακριά φούστα. Λέω, λες να είναι αδελφή, βλέπω ένα σκουραλίκι εδώ. Λέω, δεν είναι, δεν είναι. Δεν είναι. Τσου λέω, τσου, από μόδα το φοράει. Βλέπω, είδα προχτές μια κοπέλα και ήταν εντυμένη πάρα πολύ ωραία και ερχόταν. Λέω, θα είναι αδελφή αυτή. Αλλά όταν με προσπερνάει είναι ασκήσιμο μέχρι την πλάτη. Λέω, λάθος, δεν είναι αδελφή, δεν είναι αδελφή. Άλλο πράγμα είναι, άλλο. Ούτε ξαδέλφη είναι. Δεν μπερδευόμαστε. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, αυτό θα γίνεται όλο και περισσότερο. Όλο και πιο πολύ θα διαχωρίζονται οι άνθρωποι. Γιατί το μήνυμα θα γίνεται όλο και πιο ψηλό. Όλο και πιο ψηλό. Πρώτα ήταν κάτω από τα γόνατα. Λες τώρα, είναι, δεν είναι. Έφτασε μέχρι τα γόνατα, είναι, δεν είναι. Τώρα που φτάνει μέχρι το σβέρκο, δεν είναι. Πάει τέλειος, είναι καθαρά τα πράγματα. Υπάρχουν διαφορές. Αλλά περπατάς κοντά τώρα και βλέπεις μια παρέα από παιδιά. Μόλις πλησιάζεις, τους καταλαβαίνεις αν είναι αδελφοί. Αν δεν είναι αδελφοί, λένε ό,τι θέλουν. Φεύγεις. Όταν όμως ακούς μια φορά, είχα πάει, πού είχα πάει, στην Πλάκα νομίζω, πέρναγα. Και καθώς πέρναγα στην Πλάκα, ήταν κάτι, και δεν ήταν μόνο Έλληνες, ήταν και Έλληνες και ξένοι. Και πετάγεται κάποιος και λέει αλληλούια. Α, λέω, ο δικός μας είναι αυτός. Αλληλούια, λέω. Πω, τι κάνανε. Δεν ξέρανε, ήταν και δεν ξέρανε τα αγγλικά. Δεν κατάλαβα τι ήταν. Μόλις είπα αλληλούια, ήρθανε κοντά. Praise the Lord, μιλάκαμε σπαστά ελληνικά, αγγλικά, σπαστά ελληνικά. Καταλαβαινόμαστε, αδερφοί. Καταλαβαινόμαστε. Και αυτός ο χωρισμός θα είναι ακόμη μεγαλύτερος. Ξέρετε πως θα μοιάσουμε? Σαν τη μύγα μέσα στο γάλα σε λίγο. Μέσα στον κόσμο αυτό. Μπορεί να κρυφτεί η μύγα μέσα στο γάλα, δεν κρύβεται. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Ασκημίζει και το γάλα. Εμείς όμως είμαστε αντίθετα. Εσύ είμαστε το αλάτι της γης. Και το αλάτι, ξέρετε τι κάνει? Νοστιμεύει, αλλά και διατηρεί. Το ότι είμαστε εμείς εδώ είναι η αιτία που δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη η οργή του Θεού. Χάρη έπρεπε να μας χρωστάνε οι άνθρωποι. Αλλά δεν το καταλαβαίνουν, όπως και εμείς χάρη χρωστάμε στον Χριστό. Χάρη της Εκκλησίας του Χριστού, θυμάστε τι έλεγε ο Αβραάμ. Λέει, Κύριε, μαζί με τους άδικους θα καταστρέψεις και τους δικαίους. Αν είναι, λέει, 50 δίκαιοι, θα καταστρέψεις τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Όχι, λέει, παιδί μου, δεν θα τα καταστρέψω. Τους 50 τους αγαπάω. Άμα είναι 45, δεν θα τα καταστρέψω. Αν 40, δεν θα τα καταστρέψω. 30, δεν θα τα καταστρέψω. 20, δεν θα τα καταστρέψω. Τελευταία φορά, λέει, σε ρωτήσω. Αν είναι 10, όχι, παιδί μου, του λέει, δεν θα τα καταστρέψω. Και δεν τα κατέστρεψε. Μια ολόκληρη περιοχή χάρη των 10. Τελικά ούτε έναν, αδελφοί. Δεν θυσιάζει ο Χριστός κανέναν από μας. Μόνο τον Υιόν του θυσίασε. Αλληλούια. Από μας κανέναν δεν θυσιάζει. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό επιμένει ο Παύλος και λέει, διαμαρτύρομαι, κήρυξον το λόγο, επίμενε σε αυτό αγκαίρος, αγκαίρος, γιατί θα έρθουν καιροί που οι άνθρωποι δεν θα δέχονται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τη διδαχή, τη γνώση της αληθείας. Γι' αυτό εσύ αγρύπνη, και προσέξτε τι λέει, εις πάντα, σε όλα να γρυπνείς, και στη δουλειά σου και στο σπίτι σου και στον ύπνο σου και στο ξύπνιο σου και όταν έρχεσαι και όταν φεύγεις, σε όλα να γρυπνείς. Δεν ξέρεις από πού θα έρθει. Αγρύπνεις πάντα. Κακοπάθησον. Μην σκέφτεσαι την καλοπέρασή σου. Τώρα που να πάω, τι να κάνω, κακοπάθησον. Κουράσου εδώ. Εκεί θα ξεκουραστούμε. Δεν θα ξεκουραστείς καθόλου. Ωμπα. Το πήραμε απόφαση και πάνω θα ξεκουραστούμε. Αλλά δόξα στον Θεό, γιατί πλησιάζει ο καιρός, αδελφοί, της ανάπαυσής μας, που θα αναπαυθούμε. Είναι η πιο ωραία ευχή, ξέρετε ποια είναι? Καλή ψυχή. Οι άνθρωποι τη λένε και φοβόνται, αλλά εμείς τη λέμε και χαιρόμαστε. Καλά τέλη να έχουμε. Να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, να ησυχάσει η ψυχούλα μας, να ησυχάσουμε. Συ, λέει, κακοπάθησον, εργάσθητη το έργο του Ευαγγελιστού που έχεις. Σου έχει κάνει Ευαγγελιστή ο Κύριος, εργάσου αυτό που έχεις. Ό,τι μπορείς να κάνεις, κάντο, αδερφέ. Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, ομολογία, επισκέψεις,
κάλεσμα στο σπίτι, εργάσου, μην αφήνεις τις μέρες να περνάνε. Κάθε μέρα να λες σήμερα τι θα κάνω για τον Χριστό. Σήμερα θα προσκαλέσω, σήμερα θα πάω, σήμερα θα επισκεφθώ, σήμερα θα προσευχηθώ, σήμερα κάτι να κάνεις, μην αφήνεις τις μέρες σου. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Και το βράδυ όταν θα τελειώσει η μέρα, αν δεν έχεις κάνει τίποτα, ζήτησε συγχώρεση από το Θεό και τουλάχιστον προσευχή σου για όλους μας και για μένα. Να εργαζόμαστε, αδερφοί. Μην τεμπελιάζουμε. Μην αφήνουμε τις ώρες, τα λεπτά να περνάνε. Εργάστητε το έργο του Ευαγγελιστού. Τη διακονία σου, την υπηρεσία που σου έχει δώσει ο Θεός, κάμε την πλήρη για να είναι και ο μισθός σου πλήρης. Όχι με τεμπελιές, όχι με ελλείψεις, αλλά ό,τι κάνουμε, αδελφοί αγαπητοί, να είναι εντελώς σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Η πίστη μας εντελώς ενωμένη με το Λόγο του Θεού. Η αγάπη μας εντελώς ενωμένη με τα σπλάχνα του Χριστού. Η ελπίδα μας εντελώς ενωμένη με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε εξητώντας την τελειότητα. Οι καλύτεροι επαγγελματίες, ξέρετε ποιοι είναι, οι τελειομανείς. Είτε χειρονακτική είναι η εργασία, είτε πνευματική είναι η εργασία, είναι αυτοί που δεν ησυχάζουν αν δεν κάνουν τέλεια τη δουλειά τους. Έτσι μας θέλει ο Χριστός, αδερφοί. Τελειομανείς. Δεν θα ησυχάζεις αν δεν κάνεις τη δουλειά σου τέλεια. Και μάλιστα, όπως μου είχε πει κάποτε ένας αδερφός, επειδή εγώ καμιά φορά στην προσευχή έλεγα να τελειώσουμε πιο γρήγορα, να φύγω λίγο πιο νωρίς από την κούραση, μου λέει, αδερφέ, μην το συνηθίζεις αυτό. Γιατί ο Χριστός συνηθίζει την τελευταία φυλακή της νυχτός να έρχεται. Μη συνηθίζεις να εγκαταλείπεις λίγο πριν από την κούραση, να φτάνεις μέχρι το τέλος. Και εκεί θα δεις πολλές φορές το χέρι του Θεού στο τέλος. Αμήν, αδερφοί. Μέχρι το τέλος, αδερφοί. Μέχρι το τέλος. Αμήν, Κύριε Θεέ μου.